Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους από το κλειστό της Δοφριάς. 16η αγωνιστή για τον πρώτο όμιλο του Development 1. Η Σέρκλη φιλοξενεί τους Μπυροκυλέρς. Δύο ομάδες που βρίσκονται και δύο στο 7-7. Την τελευταία αγωνιστική η Σέρκλη νίξη έχασε μάλλον από την Hannibal στο πρώτο μάτς του 2024 με 69-60. Από την άλλη η ομάδα του Σάλου του Καρμαδάκη και του Κωνσταντίνου του Μαντιλαρά νίξη τους ESA Graduates λίγο πριν τελειώσει το 2023. Πρώτη επίθεση για τους MOV. MOV επίσης σήμερα έχουν κατέβει με δεκάδα. Από την άλλη σε χειρότερη μοίρα οι Μπυροκύλερς, οι οποίοι βέβαια έχουν κατεβάσει άτομα. Να πούμε ότι είναι αρκετά δύσκολο για όλες τις ομάδες τώρα που ξεκινάει ξανά το πρωτάθλημα. Όλοι έχουμε φάει, έχουμε πιει. Κάνει και το κρύο του. Οπότε χρειάζεται λίγο χρόνος προσαρμογής. Οχτάδα βλέπω στα δευτέρια μου για τους κόκκινους. Πρώτο καλάθι από κοντά. Έχετε διακυβές μανσόλα. Βλέψιμο και καλάθι δεύτερο στα μπαμ από τον Βασίλη. 4-0 στο πρώτο λεπτό. Ο Βαδάκης. Θα πάμε με το Σαλβό και πριν το μάτς. Από τους πολύ στυλάπτους. Τα έχει προσέξει όλα. Ακόμα ένα κλέψιμο από τη Σέρκη. Ενδιασμός και καλάθι με το δεξί από τον Καλούδη. 6-0. Πρώτο καλάθι και για τους φιλοξενούμενους. Ο Νεοφίτ θα σκοράρει και θα μειώσει τους 4. 6-2. Εύκολος ξανά ο Φιλιδεράκη. Ο εκπρόσωπος τύπου, ο Ζαφυρόπουλος. Η οποία είναι μία από τις πολύ καινούργιες ομάδες στο μπασκετάκι. Από πέρσι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, συμμετέχει στην διοργάνωση. Πάνω αυτό έχει κάνει το χαμό της. Λέγαμε τώρα και πριν το μάτς με τον Άλεξ τον Καρκαλέτσι για τις πιο λαμπρές στιγμές της φετινής χρονιάς του MOV. Για το μάτς που είχε φέρει στο Γουσου Πού, αν δεν κάνει λάθος. Η ομάδα που έχει τώρα την κατοχή, Cheerleaders, γενικότερα νομίζω ότι είναι από τις πολύ οργανωμένες και στο θέμα του marketing. Οπότε έχει αφήσει το στίγμα της. Από την άλλη, οι Μπυροκύλερς νομίζω ότι είναι αρκετά χρόνια στην διοργάνωση. Θα συμμετάσχει και στο καλοκαιρινό. Εδώ το σύμπ. Η γωνία. Πίθεση ξανά για τους κόκκινους. Έστω από τριμποντάκι από την κορυφή της ρακέτας και χειρός Μανδυλαρά. Πέντε το σκορ, μεν στους 3 οι Μπυροκύλερς. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Ακόμα ένα λοιπόν από τον Μανσόλα. Και αυτό από το καλάθι με το αριστερό. Ο συνονόματος μέχρι στιγμής κάνει ό,τι θέλει στα πρώτα 3,5 λεπτά. Έχει βάλει 6 πόντους από τις 10 της Σέρκη, η οποία θα κερδίσει ξανά την κατοχή. Επαναφορά μου τον Πανάκη από το πλάι. Μπανάκης, φάουλα από το Σαλβό, που εις παραδέχεται. Πρώτο για τους Μπυροκύλερς, δεύτερο μάλλον, κανένα μέχρι στιγμή στη Σέρκλ. Του Μπανάκης, στην Brookside, για τρεις, έστω και αυτό από τον Ζαφυρόπουλο. Εξαιρετικό ξεκίνημα από τη Σέρκλ. Γεγονός που αναγκάζει τους Μπυροκύλερς στο πρώτο time out. 13-3 στα πρώτα 3,5 λεπτά. Τρέφει από το time out. 13-5. Πολύ καλό ξεκίνημα με τους MOV. Ακόμα ένα κλέψιμο, ο Ζαφυρόπουλος σε κενό τέρμα, φτάνει. Είστε τρελό κουβά.
βιάστηκα και εγώ, η αλήθεια είναι. 13, μέχρι θα παραμείνει. Συγκεκρίς, αστοχό. 45. Κεφαλάς ήταν ο Στέρ, επίθεση για τη Σέρκλη. Αυτήν είναι η πάση του Μπανάκη. Θα περάσει. Βάζει το χέρι του και το κλέβει όμως ο Κεφαλάς. Σε την επίθεση για τους Μπυρόμπιους. Ωραία συνεργασία και καλάθια από κοντά. Πρώτη πόντι για τον Σαματίκα. Ο Σάλλος βέβαια μου είπε και κάποια προγνωστικά πριν το μάτς για τους πόσους πόντους θα βάλουν οι συμπαίκτες σήμερα. Ο Ψηματέκα νομίζω μου είπε over, η over 4 ή under 4, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πολύ ωραία συνέντευξη με τον Κοσμαράκη. Τρίποντα από τη γωνία ξανά. Όσο γόλιο τα δικά μου από τον Καλούδη. Στους 5 και εκείνος. Ωραία, πάστε χαμηλά. Κεντρισμένο φάουλ και δύο βολές για τον Ηλιακόπουλο. Καλούτσου κατεβάζει 17-7. Καλούτσις. Μπάλα στη γωνία, 10 δεύτερα για τη Σέρκη. Ξαφρέω προς τα πάρει ξανά την ευθύνη. Αλλά θα το χάσει. Πατινό rebound. Προσθέτει επίθεση. Όχι. Κλέβει ξανά και φεύγει στον εμβριασμό ο Χαλούδης. Έχουν 4 κλεψίματα ήδη. Οι Μοβ έχουν πιέσει πολύ αποτελεσματικά πάνω στην μπάλα. Παλέμα γίνει και το 5ο. Πολύ νέα και ομάδες έρχει. Και το ενδιαφέρον είναι το ξεχωριστό μάλλον για αυτήν. Καλά θα πω κοντά. Από τον Νεκατσίκη. Όχι. Από τον Ιακόπουλο. Το ενδιαφέρον είναι ότι τέτοιες ομάδες συνήθως έχουν θέμα στη γραμμή των ψηλών. Από ό,τι βλέπω ξέρω ότι έχει τα κορδιά στο 4 και το 5. Γωνία του σουτ. Έτσι το έχω το μοδάκι από τον Αλέξανδρο που φτάνει και αυτός τον τεπόντους. Μπανάκης. Στοχής με ταμπλό. Ο Τράμαν Λαράς. Λεωφύτου. Ωραία αποσπίση. Ξέφυγε αλλά δεν τελείωσε στο διφάση. Ο Ψηματίκας. Αλλαγής για την Σέρκη μέσα ο Ζιγούρης. Με το νούμερο 3, με το νούμερο 8 ο Κουτσικός, ο οποίος έχει βάλει στο μαλλί του πρώτον και δεύτερον έχει κάνει και ένα σήμα από πίσω, δεν έχω καταλάβει τι είναι ακριβώς. Σε την επίθεση για εκείνους βήματα στην πρώτη προσπάθεια. Ο Ευθύμης. 2 και 15 στο ρολόι, 19-12. Νεοφύτου. Είναι ψηλά ο Βασιλής. 10 δεύτερα στο ρολόι για τους Μπυροκίλερς. Ο Φύτου είναι μόνος του. Αλεμπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Φάουλ ψηλά πάνω στον Καλούδη. Να έχουμε μέσα ώρα ηλικίας και στα 22, μπορεί να είναι και παρακάτω.
μπαίνουν νομίζω στο top 10, στο top 5 βασικά, πιο top 10, των πιο νεανικών ομάδων. Η γηπεδουχή Σόλας στην προσπάθειά του κατεβάζει ο Κοσμαδάκης, όχι, ο Μανδυλαράς. Θα σπάσω ακόμα ένα κλέψιμο για τη Σέρκη, η οποία θα παίξει χαμηλά με τον Βασίλη, άστοχος ξανά εκείνος. Του, θα περάσει την μπάλα χαμηλά. Έχει τον μισμάτζο εκεί, αλλά κλείνει έξυπνα ο Ματσουκάς. Σου δια 3. Ας το αυτή τη φορά. 1-2 για τον Κεφαλά. Και 1-2. Νομίζω έχασε και τον προηγούμενο, οπότε 0-2. Σόλας εύκολα αυτή τη φορά. Στους 8 πόντους ο Βασίλης. 42. Στην διακρίση έστωχο ξανά από τον Μαντιλαρά. Δεύτερο τρίποντα για εκείνον. Μειώνει τη διαφορά στους 8, 20 δεύτερα για τη Σέρκη. Κουτσούκος. Λέαμε να την κλέψουμε από τους Μιροκίλερς. Το δεύτερα, όλα στη διάθεσή τους. Ξανά για 3, κοντό αυτή τη φορά. 2-1 από το κέντρο το σουτ. Εδώ τέλος πρώτης περίοδου, 21-15. Δεύτερο δεκάλεπτο Ζωφριά, πρώτο καλάθι από κοντά. Γρήγορα γρήγορα για τους Λεκίνες. Η διαφορά στους 4. Ζαφυρόπουλος. Γκούρης στέφτει μπαλά από την πήρε. Τσούκης επίπτε από το κέντρο, σηκώνεται αλλά αστοχή. Τα όπλα των δύο ομάδων νομίζω ότι είναι η ταχύτητα της Σέρκλη, για τη Σέρκλη μάλλον. Και λίγο το πιο μυαλωμένο σετ παιχνίδι των Μπυροκίλερς. Μέχρι στιγμή νομίζω ότι η διαφορά αυτή έχει χτιστεί από τους εύκολους φόντους που έχουν βγει στον εφηδιασμό οι φιλοξενούμενοι. Στο σετ παιχνίδι νομίζω ότι οι Μπυροκίλερς έχουν λίγη παραπάνω ποιότητα. Τουλάχιστον από αυτό που έχω δει μέχρι στιγμής. Ματσούκας. Τσούκος, κλέψιμο. Από τους κόκκινους, Κοσμαδάκης, ξεκινό τέρμα. Εύκολη δουλειά. 21-19. Νεοφύτου. Κοσμαδάκης θα περάσει την μπάλα χαμηλά στον Αλέξανδρο, ωραία πάσα. Κερδίζει χώρο και τελειώνει. Όχι. Ο Λιακόπουλος προποθέσει σε εμβιασμό ξανά για τη Σέρκλη. Το καλάδι θα έρθει. Διακυρός θα δυναμίζει. Και την ενέργεια τους νομίζω η MOV. 28-19 ξανά ξεφεύγει τη διαφορά στο σκορ. Ωραίο fade away, άστοχο από τον Νεοφυτού. Κατεβάζει ο Χερόπουλος. Κουτσούκος. Χερόπουλος για 2. Αποκλήσει, Νεοφυτού το rebound. Κοσμαδάκης κατεβάζει. Βάλα εκτός από τα χέρια εκείνου. Πολλά λάθη από τις διοχείες. Θα
πρώτα 13 λεπτά. Με τη Σέρκη, time out. 7:11 στο ρολόι, 28-19. Επιστρέφουμε το time out. 28-19 το σκορ. Μπροστά με διαφορά που προσεγγίζει τους 10 πόντους στη Σέρκη. Ζαφυρόπουλος. Αλούδης, μεγάλη πάσα. Σουτ για 3 από εκείνον. Κοντό. Μαντλαράς. Κοσμαδάκης. Θέλει να περάσει την μπάλα χαμηλά και θα το κάνει. Στον Μιλιακόπουλο. Ωραία πάσα. Σουτ για 3 σε μακάριστο. Κοντό. Από τον Κωνσταντίνο. Αλούδης. Φάουλ. Κοσμαδάκης. Γιαννίδης. Βαλτιστεύει ξανά σε εκείνον. Πολύ καλή άμυνα και κλέψιμο από τους Λιδοκίνερς. Κοσμαδάκης. Ένας εναντίον ενός. Άμυνα με φάουλ από τον Καλουδί. Πρώτη και για τη Σέρπη. Δύο βολές για τον Σάλβο. Το 28-19 θα παραμείνει. Hey, κάρκα, κάρκα. Μέσα η δεύτερη, 28-20. Ο Σάλβος. Γούρης. Η πάσα από τον Φιλό. Φάουλ από τον Ζαφυρόπουλο αυτή τη φορά. Δέχεται το γρήγορα για τους Γιουδούκους. Τρεις αλλαγές με ο coach Χανιωτάκης. Ο Μασόλας. Και με το νούμερο 6 για πρώτη φορά ο Νιάρος στο παρκέ για τους Μοβ. Κοσμαδάκης. Καράς. Βάλα ξένα στα χέρια του Σάλβου. Και από εκεί στον Κωνσταντινό. Φάουλ χαμηλά. Πάμε στον Ιλιακόπουλο. Τέταρτο για τη Σέρκλο. Οποιοδήποτε φάουλ και να γίνει στα υπόλοιπα 5,5 λεπτά θα οδηγήσει τους Μπυροκίλλερς στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Λαράς. Μαδάκης. Πάνω στην Απελακόπουλο, ο οποίος απέσει προς τα μέσα. Μπάλα εκτός. Αποκαλυσματικό το διάμενα από τη Σέρφη. Παράβαση 24 δευτερολέπτων. Η διαφορά παραμένει στους 8. Νιάρος. Θα προσπαθεί ωραία, θα σπάσει την μπάλα έξω. Στον Μανσόλα. Φάουλ αυτή τη φορά από τους Μπυροκιλλέρς. Ο Κατσίκης θα το χρεωθεί. Επαναφορά από την baseline. Ξεφιόπουλος ξανά και ξανά. Δεύτερο που για εκείνον κάποιος έκανε δουλειά του. Διακοπές των Χριστουγεννών. Πολύ
το ξεκίνημα για τον Ζαχαρόπουλο. Έχει βάλει 3 τρίποντα και έχει συνολικά 11 πόντους. Ξανά στην πρώτη βολή ο Σάλβος. Ένα κοντινό. Είναι κρίμα να χαθεί αυτό το κλιπ. Έχει προσέξει πάρα πολύ τα φορέσει. Κοιτάξτε εδώ και πολύ ωραία παπούτσια. Στα δικά μας Ανσόλας. Τι πάσα κλέβει ο Κωνσταντίνος. Μετά τους γυροκύλες, καλάθι από τον Μανδελαρά. Και ο coach της Έρκλη, να πούμε ότι είναι πολύ καλοντυμένος. Το πάμε και με τον Άλεξ τον Καργαλέτσι. Σουτ. Την περιφέρεια, άστοχο από τον Παπαχρήστου. Κοσμαδάκης. Δύσκολη προσπάθεια. Άτυχος, ξανά ο Σάλβος. Γεωργίου, Ζαφυρόπουλος πήγε από κάτω και αυτό έχισε ξανά. Σε πολύ καλό βράδυ ο Μιχάλης. Ο Μαδάκης. Ωραία, πάσα έξω. Σου για τρεις. Άσποχο από τον Κατσική. Κατεβάζει ο Ζαφυρόπουλος. Στον Μιχάλης, εύστοχο και αυτό. 10 πόντι στην δεύτερη περίοδο από εκείνον. Φάουλ 5, λίγο απρόσθετα να το έχεις εκεί. Δεν έχει να δώσει άλλα φάουλ, υπενθυμίζω. Μέσα ξανά ο Γαλούδης, μέσα και ο Ματσούκας για εκείνους. Έχαψε Ματίκας και Κεφαλάς. Έτσι, όχι Κεφαλάς. Στη βολή θα μπει ο Κωνσταντινός, έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Time out. Επιστρέφω το time out. 3 και 10 στο ρολόι. Καλούδης. Ζαχαρόπουλος. 10 πόντους έχει βάλει ο Μιχάλης σε αυτή την περίοδο, δεν υπενθυμίζω. Έχει συνολικά 15 πόντους, τριποντάκι από τη γωνία. Από την Άρο. Πρώτο το τρίτο τρίποντο για τη Σέρκη σε αυτή την περίοδο. Συγκεκρίς, άστοχο από τον Κωνσταντίνο. Κατεβάζει ο Λακόπουλος. Κόμπλος κοντά το σουτ. Μάχη τα λοιπόν. Κόμπλος από το τρίποντο του Κίλερς. Πάσε κατευθείαν στα χέρια. Εκτός του Σέρκλη. Εύκολη για τον Βασίλη. 40-24. Βάλε εκτός από τα πόδια του Απόλλωνα. Μέχρι στιγμής η Σέρκλη έχει βάλει 100% το ρυθμό της. Έχει πιέσει πάρα πολύ ψηλά και έχει βρει και στο σωστό παιχνίδι πολύτιμους πόντους για κ. Ζαφυρόπουλου. Πόρτα κυρίαρχη προφανώς. Δύο δεύτερα. Δύσκολο σουτ. Εκτός χρόνου, παρότι μπήκε στο τριποντάκι. 1-40 στο ρολόι. Κοσμαδάκης, ωραία, πάσα χαμηλά. Δύσκολη κοστάρα και ρυθμίνο φάουλ και δύο βολέων και προβληματικά. Ο
Για 20. Νιάρος. Λέβη, θα σκοθεί για 2. Θα σκοθήσει. Ο shooting από τη Σέρκλη. Σόλας από κοντά. Αυτό πως και εκείνος. Ο Λαράς. Σε δεν πιέτες για τους βιροκυλές. Ένα λεπτό στο ρολόι. Κοσμαδάκης προσπείται. Σπάει την μπάλα έξω. Σουτ για 3. Άστοχο, τεχνική ποινή. Στη σερ κλίκανε παλαμάκια. Ο Νιάρος. Μια ελεύθερη βολή για τους φιλοξενούμενους. Ήταν και αυτός τους τρεις πόντους, τρεις εκεί και ο Σάλβος. 50 δεύτερα. Ωραίος παγκάτο εδώ. Δέκα δεύτερα. Μασούλα στο σκριν. Left pick. Ο Τουμπανάκης μπάλα έξω. Αλούντης μπάλα. Πάει στα χέρια πυροκίνες, πολύ καλή άμυνα από τον Κωνσταντίνο. 25 δεύτερα. Κεφαλάς, θα σκοθεί για 3 και αυτό θα το βάλει. Yeah. 40-28, 10 δεύτερα, όλα στην διάδεση για τη Σέρκλη. Κεφαλάς. Λούβης. Το φαουλ είναι χαμηλά, τέταρτο για τις πυροκίνες. Ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν. Για 3, αστοχό, συνήθιση, 40-28, σκορ δεύτερης περίοδου. Δεύτερο μέρος εδώ της Λουσία. Πρώτη επίθεση για τους Eurokillers. Καλάς. Καλάκης. Περάστε μπαλά. Ξανά στον κεφαλά σου για 3 από εκείνον κοντό. Λοιπόν, τη Σέρπη. Ζαφυρόπουλος. Σέντε υπούτσι. Της Λιβοδίξης Ματσόλας θα σπαρτήσει ένα αέρα και θα κερδίσει τις 2 βολές. Εξεκορτή. Και δεύτερη από τον Βασίλη. Πολύ καλή περίπτωση ψηλού και αριστερόχειρας. Μαντσολάς. Ποιος έχει φτάσει. Ωστέ απόντως ένα λεπτό φάουλ από τους Eurokillers. Όχι, Ζαφυρόπουλος. Βάλα έξω τον Μανσόλα. Συνδυσκώνεται με ένα φλότερ και ευσκεφτεί. Πόντι πόντι στο δεύτερο μέρος. Την ίδια συνταγή ακολουθούν οι Μόβ. Πιέζουν συνεχόμενα ψηλά την μπαλά από το πρώτο τζαμπολ. Και τα νιάτα και, και την αριθμητική επιλογή να το κάνουν. Καλάθι από κοντά. Ο Ψεματίκας. Yeah.
Μασόλας. Ενίδια κίνηση. Ξανακάνει ο Βασίλης, αλλά αστοχή αυτή τη φορά. Βροντήρες παίρνουν το κέντρο. Κεφαλάς. Ωραία, φάση χαμηλά, spin move. Αλλάχο, δημιώμα. Από τον Ψηματίκα. Είναι δίκτυο μας να μπει στο παρκέ. Σόλας. Τώρα στη weak side. Κουτσούκος. Σουτ για δύο, κοντό. Από τον Παπαχρήστου. 9-14 για τη Σέρκη. Αλούδης. Δευτερόπουλος θα σηκωθεί για τρεις. Πανεγύρισε από πριν. Στην παίχτης του. Μανσόλα, ο οποίος φεύγει στον εφηδιασμό. Ωραία προσπάθεια, άστο όμως δεν είναι το Βασίλη. Το φάουλ είναι πάνω στον Κωνσταντίνο. Δεύτερο φάουλ από τον Παπαχριστού. Παναφορά από την baseline με τον Μαντιλαρά να παραφέρει. Κεφαλάς, 10 δεύτερα. 3 δεύτερα βέβαια. Θέλουν το σωματικάς. Από εκεί περνάει ξανά Σέρκη. 42-30 το σκορ. 6-50 που μένουν στο ρολόι. Παπαχρήστου. Έτσι που σκόβει ωραία. Σπλιτ και έξω. Συνδυα 3 από τον Βασίλη. Άστοχο. Και πάντο είναι ο Φίτου. Κοσμαδάκης για 3. Μπαλά. Δεν του κλείνει το μάτι ούτε τώρα. Παναγιώτης θα κατεβάσει. Κρύψουμε οι μπυροκυλέρς. Μακελαράς, η μπάλα θα του φύγει από τα χέρια. Κατοχή περνάει ξανά σε έργο. Νιάρος Ματσούκας. Και του Μπανάκη ξαναμπαίνει στο παρκέ. Κερδισμό μέσα. Και ο Κατσίκης στη θέση κεφαλά. Από πλευράς μπυροκυλέρς. 42-30. Εκείνη είναι η πάσα εδώ του Ματσουκά. 11-4 στο ρολόι. 11-4 για την επίθεση της Έρκλ. Μασόλας. Μανάκης. Θα σκοθεί με ένα φλότερ και θα ευστοχίσει. Θα βγουν στον εφηδιασμό και θα βρουν καλάθι εκ νέου για τον Μανσόλα. Μανσόλα. Να πλέσει το coach. Μπάλα ωστόσο θα περάσει εύκολα το κέντρο για τους μπυροκύλερς. Γιακόπουλος. Ας το πως στην οφή του. Γιακόπουλος το rebound και το καλάθι από κοντά. Μέχρι στιγμή για τους μπυροκύλους, από την άλλη Μανσόλας με 4 και του Μπανάκης με 2. Τα έχουν βρει. Τον στόχο. Thank you.
Αλούδης. Λουκάς, καλάθι και φάουλ. Ευκαιρία για έμεσο τρίποντο για τον Νιάρο. Πείτε, βρίσκεται ο χώρος, σηκώνεται, αλλά στοχή με ταμπλό, rebound, ο Ματσόλας, 9-14 για τη Σέρκλη. Αλούδης, στόχος και εκείνος στο φλοντεράκι. Μεγάλη παθήση του Μαμβιλάρα. Είναι τρεις παθήσεις πάνω, πρέπει να σπάσει την μπάλα, έχει και δεν το κάνει. Ο Μαδάκης ξεφεύγει ωραία. Ωραία, κυκλοφορία της μπάλας και έστωπα τρίποτα από την περιοχή. Καλωρίο της καθήτης. Time out της Ερτήλ, 49-35. Επιστροφή από το time out. 3 και 40 στο ρολόι. Σε δεν επιθέσεις για τη Σέρκλη. Κουμπανάκης. Γιαννίδης. Επιθέσει. Θα μέτωπο θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Λακόπουλο. Αναφορά από την baseline. Αλούδης. Γιαννίδης, δύσκολα πέρασε αυτή η πάσα. Μπαράζει για το Κοσμαδάκι. Ποιος γυρνάει ωραία, αφήνει στον Νεοφύτου. Αλούδης. Νάκης, ωραία παστοκόψιμο, ο Νιάρος. Πολύ καλή χειροφορία της μπάλας από τη Σέρκλη. Και το καλάθι θα έρθει για την ευκαιρία της Γιαννίδη. Σουτ για τρεις από τη γωνία, άστοχα αυτή τη φορά. Και ο κύριος Κατσίκη έχει ευτυχήσει. Πάμε μια φορά από τα 6.75 ο Παναγιωτής προηγουμένως. Τώρα πάει στο 1-2. Μίλης για 3. Άκχος και εκείνος, καλό ρόντο σου. Κατεβάζομαι αντιλαράς. Το Μαδάκης το σκέφτηκε, το ζήγησε, αλλά αυτό έχισε. Γιαννίδης. Νιάρος. Πάνε εκεί, θα περάσει. Θα σκοθεί, αλλά θα φοχίσει. Ωραία η κίνηση του. Κοσμαδάκης. Κίνηση στο κατσίκι, δεν κατεβάσει. Μαγλαράς. Πιέζει ασφυκτικά από το πρώτο λεπτό η Σέρκλη. Νεοφύτου. Φάουλ ο Νιάρος. Σωστό. Έξυπνο μάλλον. Καλησπέρα. 2 μέχρι στιγμής στα πρώτα 8,5 λεπτά της τρίτης περίοδου οι Μπυροκίλερς. Βάλε αυτός από το πρώτο του Ζαφυρόπουλου. Κόμπουλος παίζει μετά την καρδίκη του Χατζηγιαννίδη. Καλή καλιά είναι από εκείνον, κλέψουμε για τη Σέρκλη. Ωραία πάσα. Άστοχος ο Βασίλης. Βάλει το βράζι στον πάγκο του Μπανάκης. Ακόμα μια προσπάσα, Ζιγούρης, ούτε εκείνος. Μανσόλας θα καθαρίσει και θα τελειώσει τη φάση.
πόντι από τον Βασίλη. Στην τρίτη περίοδο, 54 στο ρολόι. Κοσμαδάκης. Αλλά αυτός από τα χέρια του Λακόπουλου. Ο Λιακόπουλος, έξω μάλλον ο Λιακόπουλος. Έξω και Μαδηλαράς, μέσα και Χαλάς. Και Ψεματίκας. Μισό λεπτό. Φιγούρης. Σόλας, ρε Σταυρωτές, ξέφυγε. Αλλά δεν τελείωσε τη φάση Βασίλης Χατζιανίδης. Ζαφυρόπουλος από κοντά, εύκολο στο πετεράκι. 22 στο ρολόι. Σέρκης Ζαβυρόπουλος, 4. 9 δεύτερα. Κοσμαδάκης. Ωραία πάσα. Καλά που έχει φάουλ, ναι, και δύο μονές για τον Ψεματίκα. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ζωφριά. Με κάτι παραπάνω από το ένα πόδι πλέον η Σέρκη. Το Οδωροσύλλο. Την επόμενη αγωνιστική και οι δύο ομάδες, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί απόψε, θα βρεθούν αντιμέτωπες Έρμπον και οι Κιλέρς. Με ποιον θα παίξουν και οι παίκτες του Καχάλε Τσίπρα του Παντιλιά του Κοσμαδάκη. Ναμψόλας Καλούδης περνάει την μπάλα χαμηλά. Τα προσπάσα κλέψιμο από τον Τσουλό. Μπάλα στο Τατσίκι. Νεοφίτσου. Από τον Ψεματικά. Διαγνώσεις ξανά για τη Σέρκη. Εύκολη, δύο πόντι για τον Λιάρο. Νεοφίτσου, εύστοχος από τον Ψηλός. Μαμψόλας. Νιάρος θα βρει λίγο χώρο, θα περάσει την μπάλα χαμηλά. Κλέψε ο Βίλιο Κίλερς, την μπάλα στα χέρια του Σάλβου. Σούπια τρεις, κοντό. Κοντό καψική. Μένω φάουλ και καλάθι από τον Καλούτζη. Χατζιανίδης με τη Σέρκη. Ευχαριστούμε πολύ. Κεφαλάς. Τις μπριμιδόνες θα πρέπει να αντιμετωπίσει η περιοχή. Στην Ίνα, πάλι εδώ στο γήπεδο. Ωραία πάση του Καλούδη, κοντό όμως το τελείωμα, από κοντά. Ματσούκα. Έχει το βάλω στο δεύτερο χρόνο. Δεύτερο για τους Μπυροκύλες, ξανά στη γραμμή των Βολών Σέρκλη.
Μέσα η δεύτερη από τον Ματσούκα. Στα 2.40. Τα δικά σκουάρα γραμμίζουν τα τελευταία 7 λεπτά του παιχνιδιού. Τους έχει πέσει καθαρή στο μάτς. Η πίεση που έβγαλε, η ενέργεια και η πίεση μάλλον που είχε σαν πλάνο από την αρχή του παιχνιδιού έβγαλε καρπούς. Νομίζω είναι καλό γενικά για την development 1 αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Νιάρος θα προσποιηθεί, θα μείνει μόνος, προσποιηθεί για 3 και θα το βάλει. Νεοφύτου Κοσμαδάκη, σκόβει ωραία, σπάει την μπάλα έξω. Κιβαλάς. Κοσμαδάκης τρελαίνεται. Είναι κάποια πάσα από ό,τι έχω καταλάβει. Κιβαλάς, Κοσμαδάκης θα σκοθεί για 3. Εδώ το σουτ. Ατζιαννίδης. Coast to coast, εύκολη δουλειά, αστοχός. Καλά, στο δεύτερο χρόνο ο Βασίλης. Κοσμαδάκης. Και καλά, θα σπαθεί για 3, θα σπαθήσει. Για 2 το rebound, foul. Από τον Σεμαντίκα, αλλαγές για την εκείνη μέσα, Μαντιλαράς και Ιακόπουλος. Γεωργίου. Το λέγαμε τώρα φιλολογικά ο Γεωργίου. Με τις κόκκινες κάρτες και τα κόκκινα παπούτσια. Είναι σκοντή βάση που πήγε να περάσει ο Βασίλης. Νεοφύτου. Κοσμαδάκης, μπάλα χαμηλά στον Λακόπουλο, ο οποίος προσπίθεται και κερδίζει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Εξεβολή. Μασούλας τρέχει. Επίθεση από τη Σέρβη. Γιουρτζίνα! 5 λεπτά στο ρολόι. Φιλαράς. Τι λέει και ο Σταμινός και βγαίνει προς τα έξω. 8 δεύτερα για τους Μιλοκίλερς. Νεοφύτου. Αστοχός για 2. Μια που κατεβάζει. Αφήνει ωραία στο Καβδιανίδη. Give and go. Και πήγε να γίνει εκεί. Έπεσε. Και δίκαια την άντου στο κατέβασμα ο Μαγδουλαράς. Όλα καλά ευχώς. Εξωματίας έχει χαζιανεδί μέσα σγούρης και κουτσικός. Μέσα και βολή. 8 πόντους ο Λιάρος. Ο Λιάρος. Ο Νιάρος, δικό μου το λάθος, τον πάυσε τον άνθρωπο. Χαμηλά. Φάουλ, ψηλά. Από τον Παπαχριστού. 2 βολές για τον Απόλλωνα.
σε δεύτερη. Ο Ζουγούρης το rebound. Σε δεύτερη επίθεση για τη Σέρκλ. Μιάρος. Περάστε από τα αριστερά. Κεφαλάς βγαίνει μπροστά του στην αλλαγή. Χρήστου για τρεις, κοντό, Ζιγούρης στο rebound, ο χρόνος τελειώνει, εκπρόθυμο το καλάθι. Άστοχος κεφαλάς για τρεις. Γεωργίου. Τσούκος, βήματα, σωστό το κόλ, 3,5 λεπτά στο ρολόι, η διαφορά πλέον έχει φτάσει τους 30. Κουσμαδάκης, ωραία τρίπλα, αλλά μπουντιρόγκα, πάσα λίγο από το κίνδυνα, αλλά περνάει στον κεφαλά. Νεοφύτου, Κουσμαδάκης, Ιακόπουλος, σηκώθηκε για δύο, αλλά αυτό έτσι μετά την προσποίηση. Και ο Δίγο ανεβάζει. Ο Μαδάκης. Χαμηλά στον ψηλό, Παπαχρήστου. Μπαλά στον Νεοφύτου, κοντό το χουκ. Τέταρτο φάουλ από τον Απολλωνά. Πέμπτο, ομαδικά συμπληρωμένα πλέον για τους Bureau Killers. Στη γραμμή των βολών ο ψηλός. Και η δεύτερη, Τσούκος στο rebound, 9-14 για τη Σέρκλη. Μιάρος, το περίμενε πώς και πώς αυτό ο πάγκος τον Μοβ. Και δεν θα φάω και δύο βολές για τον Εφήμι. Ωραία, πάσα χαμηλά, κλείνουν τρεις παίχτες στη Σέρκλη πάνω στην Απόλλωνα. Αστοχή εκείνος. Πάμε από Χρήστου. Κοστουκός, καλάθι, ο Ζιγούρης. Νεοφύτου. Και Παλάς. Καλάθι από κοντά με τους Bureau Killers. 100 δεύτερο στο ρολόι. Τόσο αγωνίστηκε να ρίχνει μπάλα, ξανά η μπάλα σε χέρια κοκκινών. Κλέψιμο ο Νιάρος, ο οποίος φτάνει στον εφηδιασμό. Ωραίο γύρο στεπ και καλάθι. Στους 10 πόντους. Μη φωνάζω από τον πάγκο, δεν ξέρω βέβαια αν κάποιος άλλος από τους ψηλούς έχει πάρει πολλά rebound, τα οποία βοηθάνε πολύ στην ανάδειξη του Betson MVP. Το σύστημα, η αλήθεια είναι ότι δεν ευνοεί τόσο τους περιφερειακούς. Περισσότερο οι ψηλοί ευνοούνται. Αστοχός ο Απόλλωνας.
Ολυμπιακός. 45 δεύτερα. Για τρεις, άστοχος. Τελευταίο μισό λεπτό εδώ, νομίζω μία επίθεση θα δούμε αυτή τον Βυροκύλλες τώρα. Στην 8η τους νίκη, οι Γηπεδούχοι, οι οποίοι ανεβαίνουν στον βαθμολογικό πυράκα του πρώτου μήνου της Development 1. Το Χαλάς για τρεις, άστοχος. Ματινέρ, πάνω κουτσουκός, τέλος μάτς, 78-44.